Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σχεδόν 700.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απειλούνται από το κύμα των κατασχέσεων και περισσότεροι από 4 εκατομμύρια οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων προκειμένου να γλιτώσουν τις καταθέσεις, τα εισοδήματά τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το σχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να δίνει μια τελευταία ευκαιρία, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες που θα ενταχθούν θα είναι συνεπείς στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2017, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπαχθούν και οι φόροι που άφησαν απλήρωτοι οι φορολογούμενοι το 2018. Σε 11 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που με βάση όλες τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και αδήλωτης εργασίας, θα εστιάσουν οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ, που αφορούν επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ θα αναζητήσουν τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την απασχόληση των εργαζομένων τους από πλήρη σε μερική ή θα μειώσουν τις ώρες εργασίας τους, ώστε να γλιτώσουν τις αυξήσεις στο κατώτατο μισθό που ισχύουν από 1η Φεβρουαρίου. Μετά από μια μικρή περίοδο προβλημάτων και τεχνικών ζητημάτων, η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις δηλώσεις κτηματολογίου είναι πλήρως λειτουργική. Οι ειδικοί αναμένουν ότι οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσω αυτής σε αυτόν τον γύρο κτηματογράφησης θα είναι περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν. Πάντως, η συμμετοχή στο νέο κύκλο είναι μέχρι στιγμής πολύ χαμηλή, ως και μηδενική, δίνοντας παράταση, καθώς οι περισσότερες περιοχές που αφορά είναι αγροτικές με ακίνητα χαμηλής αξίας, για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι. Στο insider.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να καταχωρήσετε την δήλωσή σας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμόνα και με τις 658,76 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,56%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.